εμπειρία που ζούμε. Έλειωσα. Και μετά παίζω ένα παιδί που είχε μπει στη φυλακή πιτσιρικάς και βγαίνει από τη φυλακή και ερωτεύεται μια κοπέλα. Η οποία κοπέλα είναι κόρη ενός αστυνομικού πρωταγωνιστή στην ταινία. Και εγώ τη σώζω μέσα από έναν καυγά που γίνεται και πεθαίνω για αυτήν την κοπέλα. Μπράβο! Ωραίο σενάριο. Εδώ το γυμνό που το βάλανε, η Βένια το έβαλε πάνω από 6 φορές. Για ποιο λόγο. Κάποιος το ήθελε λογικά. Θα το πάρει το βίντεο σπίτι η Βένια, δεν θα κάνει βίντεο. Θα το βλέπει όλη μέρα που ξυπνάει. Να το έχει πάρει. Πιστεύεις ότι μέχρι τώρα υπάρχει κάτι που έχεις κάνει λάθος στα 23, πιστεύεις ότι αν λίγο... Σαφέστατα, ναι. Το γυμνό, ξέρεις. Το γυμνό. Απλά δεν μετανιώνω βασικά, ό,τι και να είναι αυτό. Δεν θέλω να τα ρυθμίσω ή να πω ότι είναι αυτό συγκεκριμένα. Απλά θεωρώ ότι θα μετανιώσω για κάποιο λάθος μου. Ίσως θα με κάνει δυνατότερο και θα πάω μπροστά. Μάλιστα, συγγνώμη λίγο. Δεν θέλω να ρωτήσω. Αναπαντήσω θα πολύ. Ναι, να σας πω γιατί θέλω και θέλω να το κάνω και γρήγορα. Ματίλντα, σου λέει τίποτα. Τι σου λέει η Ματίλντα. Το τραγούδι, μα. Καλύτερη μου φίλη. Η Ματίλντα είναι καλύτερη σου φίλη από πού. Από Θεσσαλονίκη. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, Ματίλντα. Καλημέρα. Ακούει, ακούει. Ακούει. Ακούω τις ερατροτροπιές σου πάλι. Ματίλντα, τι κάνεις. Γεια σου, Ματίλντα, τι κάνεις. Με καλά μου οδηγάω, να ξέρετε. Οδηγείς. Ναι, ναι, ναι. Και έχεις και ένας free, έτσι. Βέβαια. Ωραία. Δεν μου λες. Σταματάνε τώρα. Ματίλντα, είσαι η καλύτερη φίλη του Άνθιμου. Από πού, από Θεσσαλονίκη ή από Αθήνα. Από βρεφική ηλικία, από Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη. Από νήπια. Από νήπια. Ναι. Και μου λες, μου πεις τώρα ότι Ματίλντα δεν υπήρξε ερωτευμένη με τον Άνθιμο. Πες την αλήθεια, πες την αλήθεια. Δεν υπήρξε, δεν μπορεί να δεν υπήρξε. Αλήθεια. Το πιστεύεις εσύ αυτό. Χρόνια την πάλευα. Ναι, γιατί δεν έχω πει τόσο πολλά πράγματα, δεν τολμάς ρε παιδί μου, δεν. Εσύ σου να δηλαδή τι θες να πεις, ότι αυτός ήταν μαζί σου και εσύ δεν υπήρξες ποτέ. Όχι καλέ, τι, έχει γούστο, βλέπει ο άνθρωπος που παίρνει. Θεσσαλονικιά δηλαδή είναι. Θεσσαλονικιά είναι. Θεσσαλονικιά είναι. Φαίνεται. Δεν μου λες Ματίλντα, τι βίωσες, πόσα χρόνια δηλαδή τώρα είσαστε μαζί, καμιά 17-18 χρόνια, φίλε. Πάνω κάτω, ναι, κάπου εκεί. Τι... Ποιο είναι το χειρότερο του λίγο, θέλω να το χειρότερο. Το χειρότερο του είναι η αμνησία του που έχει και τώρα θα το καταγγείλω δημοσίως. Αμνησία. Ξεχνάει παιδιά, ξεχνάει πράγματα. Πολύ. Όχι μωρέ, ξεχνάει αυτό που θεωρούμε εμείς σημαντικά, αυτό δεν τα θεωρεί, τα ξεχνάει που και που. Πες μου δηλαδή ένα παράδειγμα ρε παιδάκι μου. Ρε παιδί μου, μπορεί να έρθει και να σου πει πω από πόσους αιώνες έχω να πάω αυτό στον δρόμο και πριν 2 εβδομάδες να έχει βγει μαζί του. Πόπο. Είναι άσχημο. Είπα αυτόν, είπα γιατρικό φίλο, το τόνισε νομίζω. Θέλουμε όμως και αποκάλυψη, κάτι έτσι που δεν ξέρουμε και εσύ γιατί θα μπορούσες το ξέρεις. Εσύ? Όχι, θέλουμε έτσι πιο μεγάλη αποκάλυψη. Θέλει κάτι πιο δυναμικό. Τι να πω, τι μπορώ να πω, Άθινο, για πες. Πες ό,τι θέλεις. Εγώ σε αγαπάω έτσι κι αλλιώς. Αχ, έτσι είσαι. Όλα το δίνει το ελεύθερο να μας πεις. Για το σχολείο να μας πει κάτι συγκεκριμένο που έκανα. Θα μας πει και για το σχολείο. Βγάλω όλα στη φορά, το συγκεκριμένο στα διαλύματα, τα χεράκια του Άνθιμου ήταν πιο μακριά. Ήταν πολύ μακριά, πολύ μακριά. Έτσι, έτσι. Ήταν μακριά για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι πίσω πλευρές πολλών ανθρώπων. Τι χούστονε! 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 Δεν μου λες δεν υπήρξε ο γόης του σχολείου, ας πούμε, εκεί από τους ωραίους. Υπήρξε και γι' αυτό και τα αγοράκια δεν τον πολύ συμπαθούσαν. Είχε λίγους άλλους φίλους. Οι άλλοι ήταν λίγο έτσι, τον είχαν σε βουκτού. Ναι, αλλά είμαι ωραίος άντρας, είμαι χούστονε. Εγώ τι να κάνει, καλά ήταν. Ήταν μια δυναμία του αυτή. Κι άλλα έχει κάνει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τα πω τώρα. Καλά, πάρε μας μετά τηλέφωνο. Τι να πω, θες να θυμηθάει γιατί πήγες αποβολή στο σχολείο, δεν θες. Θες, ναι, πες. Ναι, είπες. Ναι, 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 είπε καλέ, πες το. Δεν μπορώ πραγματικά, δεν έχω συζητήσει αυτό, δεν γίνεται. Ναι, αλλά δεν πήρε μία, δεν έχει πάει. Πες την αποβολή νούμερο 17, δεν μας πειράζει. Ναι, βέβαια, μην από όλα τα σχολεία. Καλύτερα να πω τα παιδικά που ξεχνιούνται, πάρε τα πρόσφατα. Αντί για την αποβολή. Η κοπέλα φοβάται, καταλαβαίνεις. Είναι όμως, εμείς στο σχολείο, στην 6η Δημοτικού, μια μεγάλη αποβολή που είχες φάει, γιατί, να σου πει, μπερδέστηκε και μπήκε σε λάθος τουαλέτα, να λέμε. Ναι, ήταν 6η Δημοτικού. Ζωηρός. 6η Δημοτικού, μα τι ήταν 5η Δημοτικού αυτό, 6η Δημοτικού. Χειρότερα. Μπερδεύτηκε. Ναι, μπερδεύτηκε, μωρέ. Έτσι το λες. Μάλιστα. Να σου πω, Ματίλντα, τώρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δύο παιδιά που γνωρίζονται τόσα χρόνια και έχεις και έναν τόσο ωραίο φίλο, δεν έφαγες ποτέ και εσύ λίγο έτσι, δεν άγκωσες τη λαμαρία. Λίγο πηγαίνει, όχι, όχι. Γιατί? Ήρθατε και εσύ, όχι λέμε, όχι. Το χαρτίσαμε στο φιλικό τα παιδιά. Θεσσαλονικότατη. Θεσσαλονικότατη είναι η Ματίλντα. Με το ζόρι να βγάλει δηλαδή. Τι να βγάλω ρε Ματίλντα, δεν γίνεται, ήταν ωραίος, δεν μπορεί να μείνει ένα βράδυ. Ήταν πολύ ωραίος,
ενώ τα παιδιά του σχολείου, το καταλάβαινε. Πώς ξεχώριζε. Ήμουν από την καλύτερη σχολή. Πώς ξεχώριζα, με λίγο γραφείο θα καταλάβει. Λίγο το μαλλί, λίγο το στυλ, λίγο το ντύσιμο, έκανε μπαμ. Πρέπει να σε ζηλεύανε όμως πολλές κοπέλες που ήσασταν κολλητοί και φίλοι. Ακόμα. Θέλει email, βλέπουν και το δικό του και λυσάνε μετά. Πού το ξέρεις. Συνωνυμία, Παναγία μου. Ζει το δράμα της. Εσύ Ματίλντα είσαι ελεύθερη τώρα. Σαλόνικα, I love you. Πάντα μοναδική. Για πες, πες Ματίλντα, τρελή μου, πες μου εσύ. Τι να βγάλω, αναλογίες, ύψος, βάρος, τι να βγάλω, τι να πω. Τι σου έκανε. Να πήρα λίγο. Πες και να βάλουμε τα τηλέφωνα. Τώρα που λέμε ότι ξεχνάει, θα καταγγείλω, ξεχνάει η γενέθλια. Πόπο, παιδιά, μην περιμένετε ο Παναγιώτης πάρει τηλέφωνο στα γενέθλιά σας. Δεν υπάρχει. Δεν μου λες, Ματίλντα, εσύ τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπετε. Εγώ είμαι λίγο, να, λίγο από εδώ ψάχνω. Άσε να μιλήσω εγώ γι' αυτό. Η Ματίλντα ήθελε να γίνει ηθοποιός. Ναι, αυτό ήθελα, για εκεί ήθελα. Και τελικά έγινε εγώ ηθοποιός, αλλά την ψήνω να κάνουμε το επόμενο σύριαλ μαζί. Αλήθεια. Ναι, 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 όχι, όχι. Προσπαθώ να την πείσω χρόνια γι' αυτό. Όταν σου είπε ότι θα πάει να γίνει ηθοποιός, γιατί μαζί βιώσατε αυτή την εφηβεία, τι απάντησες? Εγώ αισθάνθηκα τρομερή ανακούφιση, δεν ξέρω, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί? Και μάλιστα όταν τον είδαμε τις πρώτες χρονιές όταν ήταν στη σχολή, είναι τροπή αλλαγή, δηλαδή ήταν αυτό, το 100%. Α, έτσι είναι πράγμα. Γενικότερα, τραγικό. Όχι, κρυκέ μου, δεν εννοώ γενικότερα. Α, συγγνώμη, έξαλλη παιδιά, μπορεί να βγάλει χέρι από την οθόνη και να μας καστοκίζει. Μπορείς να πεις σε ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης είσαι τώρα? Ορίστε, σε ποιο σημείο. Σε ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης είσαι τώρα? Είμαι 500 μέτρα έξω από τη Σύνδα γιατί οδηγώ. Έχω μάθει μόνο. Ωραία, τράβα χειρόφρενο, κατέβα και φίλε την άσφαλτο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά, Ματίλντα. Να είσαι καλά, φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Ματίλντα. Εντάξει, Ματίλντα είναι ψυχιατρίο, θα μπει. Ψυχιατρίο. Δεν υπογράψω τώρα. Είναι σόβολα, ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Δεν φάνηκε καθόλου. Και λέει να φυλάει την άσφαλτο τώρα. Ωραία, η Ματίλντα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, φίλη. Πάρα πολύ καλή. Είμαστε μαζί από τα Νήπια, έχουμε περάσει τα απίστευτα. Άσχημα καλά και είμαστε πολύ δεμένοι. Θέλω να σε ρωτήσω βέβαια και θα πάμε και μετά γιατί θέλουμε να δούμε Μαρία άσχημα αμέσως μετά. Τώρα τελειώνει το σύριαλ και έχεις κανονίσει κάτι για το χρόνο? Δεν είναι τίποτα να ανακοινώσουμε ακόμα. Τίποτα, όχι. Εντάξει, συγγνώμη αν θυμίζω. Απόλυτο. Δεν σε αφήνει περιθώριο να θα μείνεις στο κανάλι μας. Μακάρι, δεν ξέρω τι να σου πω. Όλα είναι ρευστά. Γιατί το λες αυτό? Αυτή η απάντηση είναι. Μην το λες, όχι, απλά δεν θέλει να. Αν θες να φύγω, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν έχω, να φύγουμε μαζί δεν είναι. Θα μείνει, θα μείνει. Φεύγω, δεν φύγω μαζί. Θα μείνει, θα μείνει. Στο χέρι μας να τον κρατήσουμε, μια χαρά παιδί είναι. Καλό παιδί είναι. Καλό παιδί, βγαίνει πέρα. Θα ξανάκανε καθημερινό και του χρόνου. Θα ξανάκανε καθημερινό, αν ήταν κάτι που με ενδιαφέρε και με εκφράζει. Θα ξανάκανε, αλλά δεν κουράστηκε στα γυρίσματα. Κουράστηκα πάρα πολύ. Το να δημιουργηθεί αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να εκτελεστεί και να προβληθεί. Αλλά. Αν κάτι με ενδιαφέρει και νομίζω ότι είναι καλό, θα το κάνω πάλι. Ωραία. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν κάρτα αυτοκινήτου λίγο. Σε λίγο, Μαρία Άσχημη, έρχεται καινούργια ερώτηση. Για να δούμε. Δεν ξέρω τι ερώτηση έχει βάλει. Κόλαφος. Κόλαφος ερώτηση, για να δούμε. Λίγο. Και αμέσως μετά πάμε, Μαρία Άσχημη, στην ταινία. Έλεος. Ποιος είπε εδώ τον πατέρα. Ελάτε ρε, παιδιά. Λάβρος Κωνσταντάρας, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Βασίλης Αυλονίτης. Ο Αυλονίτης είναι δυνατό. Δεν έχετε διαβάλει τις ταινίες με την αλήθεια. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που είναι αυτό? 54-8-90. Έφυγε το 45-90. Αλλάζετε. 54. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί τα μπερδευτούμε τώρα. Στην ταινία η Ελίφθη το Ναυτικό, ποιο υποδιόταν τον πατέρα τη Αλική? Α, Κωνσταντάρα, Β, Παπαγιανόπουλο, Γ, Αυλονίτη. Είναι πολύ δύσκολο. Οκ, Α και Β και Γ στο 54-8-90. Και μέχρι τέλειο νου θα είναι 9 αριθμοί. Δηλαδή είναι 48-90 και βάζει ένα 5 μπροστά. Του μπέρδε, μπράβο, ρε Μανισκαρίτη. Πάμε σε διαφημίσει. Είναι κόμπο. Έρχονται τηλέφωνα σε λίγο και Μαρία Άσχημη που ήρθε η ώρα να σου πω ότι το μάτι σου όταν μπήκε μέσα θέλω να πει. Πόσες φορές κάνετε αυτό το γύρισμα, το κάνετε μία? Που ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα στο. Ήταν μία πρόβα και με έλλειψη. Μία πρόβα και με έλλειψη. Πάμε σε διαφημίσεις. Μπράβο, παιδί μου. Έβγε. Λοιπόν, θα σου πω ότι επειδή σε είδα και λίγο που παίζεις μπάσκετ, είπα τα παιδιά να ετοιμάσω λίγο την μπασκέτα. Τέλειο. Λίγο παρακαλώ να πάρετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, δύο κυρίες. Θα σας δώσουμε ένα δώρο. Ποια κυρία θα πάει με τον άνθρωπο και μια κυρία θα πάει με τον Γρηγόρη. Στο μπάσκετ. Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι ωραία αυτή η ερώτηση. Ποια θα πάει με τον Άλκμα και ποια με τον Γρηγόρη. Διαλέξτε, τηλεφωνήστε και κερδίστε τα σώματα. Θα παίξουμε στο γήπεδο σου δηλαδή τώρα. Δεν θα σου πει σουτάκι, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, γιατί έχω καιρό να παίξουμε και μπάσκετ, γιατί παίζει μπάσκετ. Μήπως θα την γνώσω. Παίζω πλέον, εντάξει. Με αρρώστησε τώρα, καταλαβαίνω ότι θα αφήσω να κερδίσει. Μην ποντάρετε σε μένα, σα παρακαλώ πολύ. Το προτείνω στον κόσμο. Σε μένα μην ποντάρετε, δεν ξέρω που δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Σε μένα που δεν είμαι. Στην Ευαγγελία. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Πριν όμως, πρέπει να σου πω ότι αυτή η ιστορία της Μαρίας που έχει έτσι είναι κομμόντα για να πάρει τα αίμα της εταιρείας. Πώς? Το αίμα της πίσω ουσιαστικά. Σε βλέπω εκεί πόσο δύσκολο είναι.
Είναι τρομερά διφορούμενο για τον Αλέξη αυτό. Ενώντας ότι ερωτεύτηκε και αγάπησε μια άλλη κοπέλα, ενώ ένα κορίτσι, ένα ανέμελο κορίτσι, ένα υπέροχο κορίτσι. Και ξαφνικά εκείνη τη στιγμή που μπαίνει μέσα στην εκκομόντα η Μαρία, βλέπει μια άλλη γυναίκα, ένα άλλο πράγμα. Το οποίο είναι. Θα δούμε στα επόμενα επεισόδια ότι θα υπάρξει ένας πόλεμος μέσα του. Το αν αυτή είναι η γυναίκα που πραγματικά αγάπησε. Ναι, βέβαια, έτσι, όπως είναι λογικό. Δηλαδή, είναι λογικό. Δηλαδή, αν αγάπησε τη Μαρία ή αν αγάπησε μια. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της Μαρίας τώρα που είναι αλλά. Θεωρώ πως δεν έχει αλλάξει, αλλά μέχρι να το καταλάβει ο Αλέξης αυτό θα περάσουν κάποια επεισόδια. Είναι μια κατάσταση η οποία η Μαρία δεν ανοίγεται στον Αλέξιο όπως είναι τώρα. Ανοίχτηκε όταν ήταν. Για να δούμε λίγο. Πάμε να δούμε.